του βιβλίου, για μένα αποτέλεσε μια έκπληξη. Αν και ξέροντας τον Κώστα Αλεξίου δεν θα έπρεπε να αποτελεί έκπληξη. Να κάνω ένα σύντομο πρόλογο, αλλά να σας προτρέψω με τα χρόνια την καθανιά να έρθετε σε επαφή με αυτό το βιβλίο, με όποιον τρόπο μπορείτε, αγοράζοντάς το καταρχήν, ή αν δεν μπορείτε να το αγοράσετε, διαβάζοντάς το, αξίζει τον κόπο. Λοιπόν, κυρίες και κύριοι, φίλες και φίλοι, οι πιο ενδιαφέροντες άνθρωποι που θα συναντήσεις είναι αυτοί που δεν ταιριάζουν στο μέσο κουτί. Φτιάχνουν αυτό που χρειάζονται. Δημιουργούν το κουτί το δικό του. Έγραψε η Dr. Τέμπλη Τραντίν, μιλώντας για τον αυτισμό, για την ασθένεια, η κοινοδυφία εκείνη, όπως όλα τα ενδιαφέροντα και τα σημαντικά αυτής της ζωής, φέρνει μπρος στα μάτια μας το ζήτημα πώς αντιμετωπίζουμε την ετερότητα, τον άλλον ή την άλλη. Αν στεκόμαστε απέναντί της συστολικά ή διαστολικά, αν το μακρύ ταξίδι προς τον εαυτό περνά από την αληθινή αποδοχή της ετερότητας. Δηλαδή από την ενσωμάτωση του διαφορετικού που κυκλοφορεί τρεμάμενο φως ανάμεσα στις παλάμες, την ίδια ερώτηση πάντοτε. Τι είδους άνθρωποι στα αλήθεια είμαστε, σε τι κόσμο θέλουμε τα παιδιά μας, οι φίλοι μας, ανεξάρτητα από θρησκεία, φύλο, χρώμα, θρησκεία ή ανεξάρτητα από το πόσα πόδια έχουν, δύο ή τέσσερα, σε τι κόσμο λοιπόν θέλουμε εμείς και αυτοί οι φίλοι μας να ζήσουμε. Γι' αυτό δημιουργεί όχι μόνο πολιτιστικά συμβάντα όπως το απόψινό, αλλά δημιουργεί και πολιτιστικές παρεμβάσεις. Γι' αυτό ακριβώς κάνουν οι εκδόσεις και η Αναργή του εξαιρετικού φίλου Κώστα Αλεξίου. Παρεμβαίνουν για να φωτίζουν το δύσβατο, αλλά πάντοτε ενδιαφέρον μονοπάτι, με το γενναίο ρηπίδι των λέξεων που αναζητούν αυτό το έξω από το κουτί ακριβώς. Αυτό κάνει ο συγγραφέας, ο Πολ Κόλινς. Ένας άνθρωπος με την πολύ έντονη μεταδοτικότητα, με την πολύ σπάνια συλλογή βιβλίων σπάνιων ανά τους αιώνες, που μέσα από τον παράλληλο δρόμο θα περιγράφει τι συμβαίνει μέσα στο σπίτι του, αλλά και τι συνέβαινε σε αυτές τις περιπέτειες του αυτισμού τους τελευταίους αιώνες, μας φέρνει πάρα πολύ κοντά, όχι μόνο σε ένα αυτιστικό παιδί, αλλά στον ίδιο μας τον καθρέφτη, στην ίδια μας τη συνείδηση. Αυτή τη συνείδηση θα την αναζητήσουμε, τα θαύματά της, με τη βοήθεια της Άβας, η οποία είναι διαχειρίστρια της σελίδας «Η ζωή με τον Γιάννη», και κάνει τρίαθλο με σκοπό να ευαισθητοποιήσει τον κόσμο για τον αυτισμό, αλλά και με τη βοήθεια της Δέσποινας, η οποία είναι καθηγήτρια του Τμήματος Κοινωνικής και Εκπαιδευτικής Πολιτικής του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου. Σταματήστε να σκέφτεστε το φυσιολογικό. Δεν έχει κανείς μας τόσο μεγάλη φαντασία για το τι μπορεί πραγματικά ένα παιδί να κάνει και να γίνει. Έγραψε ο Τζόνι Σάιλς, καλλιτέχνης με αυτισμό. Ας αφήσουμε λοιπόν κι εμείς τη φαντασία, αλλά και τη δυνατότητα, το σεβασμό και την αποδοχή να μας καθοδηγήσουν απόψε. Εξηγούσε πάρα πολύ χαρούμενος ότι έκανε την επιμέλεια και τη μετάφραση ενός βιβλίου για τον αυτισμό και ότι ο εκδοτικός οίκος και η Αναργή θα το εξέδιδε πάρα πολύ σύντομα. Ο ενθουσιασμός του ήταν πάρα πολύ μεγάλος και συνέχιζε στο μήνυμά του ότι είμαι σίγουρος ότι θα σας αρέσει και θα σας το στείλω να το διαβάσετε. Εγώ ήμουν ξαπλωμένη τότε στη συνηθισμένη μου γωνία στον καναπέ του εξοχικού μου. Στην απέναντι γωνία ήταν ο αυτιστικός μου ενήλικας γιος Γιάννης. Πάντα καθόμαστε στις ίδιες γωνίες. Και χαμογέλασα ηρωνικά λίγο στο μήνυμα του Κώστα. Απάντησα ευγενικά, θερμά συγχαρητήρια. Ναι, ναι, να μου το στείλετε οπωσδήποτε. Και έκανα μια σιγανή ευχή από μέσα μου. Ελπίζω να το ξεχάσει και να με αφήσει ίσχυ. Το έχω ξαναπεί πάρα πολλές φορές ότι δεν θέλω να διαβάζω βιβλία για τον αυτισμό, ούτε να βλέπω ταινίες για τον αυτισμό. Η ταινία είναι μέσα στο σπίτι μου. Πάρα πολλοί κόσμος, λόγω της σελίδας που έχω, νομίζει ότι θα θέλω σίγουρα να δω και την σειρά πολύ πετυχημένη που υπάρχει στο Netflix για τον αυτισμό και μου στέλνουν συνέχεια μηνύματα. Σας βεβαιώνω ότι ούτε πρόκειται να την δω ποτέ. Ο Κώστας δεν με ξέχασε, επανήλθε τον Σεπτέμβριο, πάντα ενθουσιώδης, και μου είπε βγήκε το βιβλίο, να πάτε να το πάρετε, είναι έτοιμο.
πήγα και το πήρα με βαριά καρδιά, το ομολογώ, και επειδή είχα ένα ραντεβού σε ένα ιατρείο την ίδια μέρα, κάθισα στο φουαγέ καθώς περίμενα και άρχισα να το ξεφυλίζω. Από τις πρώτες σειρές νόμιζα ότι το είχα γράψει εγώ. Ταυτίστηκα τόσο πολύ με την περιγραφή του συγγραφέα Paul Collins και οι πρώτες σελίδες ήταν πάρα πολύ γνώριμες σε μένα. Αν και 19 χρόνια πριν, οι στιγμές που έχει ζήσει στη διάγνωση του παιδιού σου ότι είναι αυτιστικός δεν ξεχνιούνται. Διάβαζα για τον Μόργαν και συγχρόνως θυμόμουν πώς ήμουν εγώ στη διάγνωση του Γιάννη, τι φόραγα, πώς ήταν το ιατρείο της δικής μας ψυχιάτρου. Όλα αυτά με έκαναν να ξανααισθανθώ το κενό στο στομάχι μου, όπως τότε, να φεύγει η γη κατά τα πόδια μου, να νομίζω ότι θα τρελαθώ. Μου ήρθε ακόμα στη μύτη, ακόμα και η μυρωδιά του κτηρίου που ήτανε. Θύμωσα πάρα πολύ με τον Κώστα στην αρχή, αλλά συνέχισα την ανάγνωση, γιατί οι σελίδες για ένα περίεργο λόγο με τραβούσαν μέσα. Είναι λίγο μαζοχιστικό, αλλά ήθελα να ταυτιστώ με τους γονείς του. Να αισθανθώ ότι αυτά που ένιωσα κι εγώ τα έχουν αισθανθεί κι άλλοι. Ότι δεν είμαι μόνη. Η φράση «μια χαρά είναι», απλά διαφέρει από αυτό που έχουν συνηθίσει να βλέπουν οι άλλοι, είναι πάρα πολύ γνώριμη. Για πάρα πολλά χρόνια έκανα τακτές αξιολογήσεις στο Γιάννη, ώστε να σχεδιάζουμε με τους θεραπευτές του τι πορεία θεραπείων θα κάνουμε τον επόμενο χρόνο. Έκανα τρομερή προσπάθεια ώστε να απαντώ ομά και κοινικά στις ερωτήσεις τους, χωρίς να καλυτερεύω την εικόνα του. Όπως ακριβώς αντιδρούν οι γονείς του Μόργαν στην πρώτη εξέταση, αντέδρασα και εγώ σε όλες τις πρώτες εξετάσεις του Γιάννη που οδήγησαν στη διάγνωση. Ξέρεις βαθιά μέσα σου ότι κάτι δεν πάει καλά, αλλά έχεις έτοιμη τη δικαιολογία σε κάθε τι παράξενο που βλέπεις στο παιδί σου. Είναι αγόρι, απλά δεν θέλει, δεν θέλει να το κάνει τώρα, δεν του αρέσει να παίζει με άλλα παιδιά. Ναι, είναι μοναχικός. Και άλλες τέτοιες αμέτρητες δικαιολογίες που πάνε απλά την πικρή αλήθεια πιο μακριά. Δεν την εξαφανίζουν όμως. Θέλει πάρα πολύ δύναμη για να δεις τον καθρέπτη της αλήθειας. Προσπάθησα να βρω μια παρομοίωση για να το εξηγήσω όλο αυτό. Αν σας έχει τύχει ποτέ να κολυμπάτε στα βαθιά και να σας πέσει στο βυθό κάτι πολύτιμο, που το κοιτάτε ότι είναι στον πάτο, ξέρετε ότι πρέπει να πάρετε βαθιά εισπνοή και να πάτε να το πιάσετε. Κάπως έτσι αισθάνεσαι στη διάγνωση του αυτισμού. Η αλήθεια βρίσκεται στον πάτο της θάλασσας, ξέρεις ότι πρέπει να πας να την πιάσεις, αλλά φοβάσαι ότι θα ξεμείνεις από οξυγόνο. Το καθυστερείς, αλλά η αλήθεια πρέπει να έρθει στην επιφάνεια, αρκεί να το πάρεις απόφαση και να πάρεις μια βαθιά εισπνοή. Ο πατέρας του Μόργαν μου θύμισε τον πατέρα του δικού μου γιου Γιάννη. Ο πατέρας του Μόργαν είναι ιστορικός, ψάχνει μανιωδώς ιστορικά για αγόρια που θυμίζουν πρώιμες εμφανίσεις του αυτισμού στην ιστορία, πριν καλωθεί ο ιατρικός όρος αυτισμός, ενώ ο πατέρας του Γιάννη την εποχή της διάγνωσης διάβαζε ιστορία μανιωδώς όλη μέρα και έφτιαχνε το γενεαλογικό δέντρο μιας οικογένειας που είχε τότε παθιαστεί. Μου ερχόταν να τον σκοτώσω, αλλά μετά κατάλαβα ότι είναι ο δικός του τρόπος για να ξεπεράσει το πένθος. Η δική μου εντύπωση είναι ότι ο πατέρας του Μόργαν προσπαθεί να εξηγήσει τι προκαλεί τον αυτισμό και να βρει ομοιότητες στους ίδιους τους αυτιστικούς που έχουν καταγραφεί στην ιστορία ή στην οικογένειά τους. Ο αυτισμός είναι ένα τεράστιο φάσμα, αν μπορώ να το πω με μια γραμμή από εδώ έως εδώ, εδώ είναι καλές περιπτώσεις και εδώ είναι πολύ κακές περιπτώσεις. Στις καλές περιπτώσεις είναι κάποιοι επιστήμονες που έχουν υπάρξει στην ιστορία, κάποιοι αστρονόμοι, η Temple Grandin, πολύ διάσημη αυτιστική, που κάποια στιγμή κατάφεραν να κάνουν στη ζωή τους κάτι πάρα πολύ σπουδαίο. Στη μέση περίπου αυτής της γραμμής είναι ο άνθρωπος της βροχής που όλοι ξέρετε στην ταινία με τον Ντάστι Χόφμαν, ο οποίος απομνημονεύει απ' έξω έναν ολόκληρο τηλεφωνικό κατάλογο που βέβαια του είναι παντελώς άχρηστο στη ζωή του. Και κάπου εδώ
είναι οι πολύ κακές περιπτώσεις αυτισμού που χτυπάνε το κεφάλι τους στον τοίχο του δωματίου τους επί ώρες, που κλαίνε επί ώρες και εσύ είσαι στο διπλανό δωμάτιο, στην αρχή κλαις και εσύ επί ώρες, μην μπορώντας να κάνεις κάτι για να τους βοηθήσεις, γιατί αν τους πλησιάσεις θα σε σπάσουν στο ξύλο, ώσπου όλο αυτό γίνεται μια ρουτίνα και κομμάτι της μέρας σου. Πολλοί κόσμος όταν λέω ότι ο Γιάννης είναι αυτιστικός μου λένε πρέπει να είναι πάρα πολύ καλό σε κάτι, wow, πρέπει να είναι διάνοια. Μου πήρε χρόνια ψυχοθεραπείας ώστε να απαντώ με ένα απλό όχι, δεν είναι και δεν είναι όλοι αυτιστικοί ο άνθρωπος της βροχής. Αυτό το βιβλίο ενώ στην αρχή το φοβόμουν πάρα πολύ, με έκανε να αισθανθώ λιγότερο μόνη. Γενικά θέλω να κάνω πράγματα που με κάνουν να ξεχνάω τον αυτισμό στο σπίτι μου, αλλά ο αυτισμός έχει γίνει κομμάτι μου και με κυνηγάει παντού. Όπως πολύ σωστά σε ένα σημείο γράφει ο συγγραφέας ότι ο Άσπενγκερ είχε αναπτύξει μια έκτη αίσθηση για τον αυτισμό, όπως και εγώ. Όπως λέει στο βιβλίο, τη στιγμή που κάποιος μαθαίνει να αναγνωρίζει ένα αυτιστικό άτομο, μπορεί να ξεχωρίζει τέτοια παιδιά αμέσως και παντού. Ακριβώς το ίδιο μου συμβαίνει και εμένα στη ζωή μου. Μπορεί ένας αυτιστικός άνθρωπος να είναι πίσω μου ή στον διπλανό διάδρομο ενός σούπερ μάρκετ και από έναν ήχο ή απλά ένα μουρμουριτό, εγώ αμέσως να καταλάβω. Ο συγγραφέας πολύ σωστά τονίζει πως η έλλειψη διάγνωσης είναι πάρα πολύ σημαντικό θέμα. Οι βαριές περιπτώσεις αυτισμού δεν θα περάσουν απαρατήρητες, αλλά το ευρύτερο φάσμα χάνεται. Έχω γνωρίσει πάρα πολλούς γονείς που δυσκολεύονται να καταπιούν την αλήθεια ότι το παιδί τους είναι διαφορετικό. Τους το λένε οι δάσκαλοι και εκείνοι δεν θέλουν να το παραδεχθούν και απλά αλλάζουν σχολείο γιατί ο δάσκαλος είναι άχρηστος. Το έχουμε ακούσει πάρα πολλές φορές αυτό. Σε κάποιο σημείο, ο Κόλινς ξεστομίζει πρώτη φορά σε μια κυρία που συναντά στο δρόμο και θέλει να δικαιολογήσει τη συμπεριφορά του γιού του, την φράση «Είναι αυτιστικός». Η στιγμή που για πρώτη φορά στη ζωή σου σταματάς να ψεύδεσαι και να λες δικαιολογίες όπως «Είναι ζωηρός», «Είναι μοναχικός», «Είναι γεννημένος το Δεκέμβριο» και γι' αυτό πιο ονόριμος. Η στιγμή που θα ακούσεις με τα αυτιά σου τον εαυτό σου να λέει «Είναι αυτιστικός» είναι η στιγμή της λύτρωσης. Είναι η στιγμή που επιτέλους μπήκες στο γήπεδο και παίζεις πραγματικά στο παιχνίδι. Πριν ήσουν στον πάγο, η ομάδα σου έχανε, εσύ νόμιζες ότι πάντα φταίνει άλλη, αλλά τώρα μπήκες στο παιχνίδι και πήρες την κατάσταση στα χέρια σου. Προς το τέλος του βιβλίου, ο Κόλινς περιγράφει τα συναισθήματα που ένιωσε σε ένα καφενείο που καθόταν και έπινε τον καφέ του. Όταν τον πλησίασε ένας αυτιστικός ενήλικας, τον αναγνώρισε αμέσως. Εκείνος είχε αιμονή με τα χρώματα και προσπαθούσε να το εξηγήσει τις σκέψεις του. Προσπαθούσε να το εξηγήσει και σε άλλους αγνώστους που πήναν τον καφέ τους, αλλά όλοι τον αγνώρισαν και ήθελε να σταματήσει να τους ενοχλεί. Και ο Κόλινς κάθεται, τον ακούει με τις ώρες, γιατί απλά σκέφτεται τον δικό του το γιο στο μέλλον να προσπαθεί να κάνει φίλους και όλοι να τον αποθούν. Είμαι σίγουρη εδώ μέσα ότι όλοι έχουμε αναγνωρίσει κατά καιρούς στον δρόμο κάποιον αλόκοτο άνθρωπο που σίγουρα σκεφτήκαμε τι πρόβλημα έχει αυτός. Και μετά κάναμε την κίνηση της τρίπλας, που πολύ με έξυπνο τρόπο πας προς την άλλη κατεύθυνση. Εμένα με το Γιάννη αμέτρητες φορές στον δρόμο μας έχουμε τριπλάρει. Το βιβλίο ούτε καν λάθος αξίζει και πρέπει να διαβαστεί. Σίγουρα να διαβαστεί από γονείς που ζουν με τον αυτισμό, γιατί θα τους κάνει να μαλακώσουν, όπως και εμένα, να νιώσουν ότι δεν είναι μόνοι. Και το πιο σημαντικό, αυτό το βιβλίο θα τους δώσει το οξυγόνο που χρειάζονται ίσως για να βουτήξουν στον πάτο της θάλασσας και να φέρουν την αλήθεια στην επιφάνεια. Αλλά να διαβαστεί και από γονείς τυπικών παιδιών, γιατί εμείς οι διαφορετικοί γονείς, αυτοί που ίσως θες να αποφύγεις με το δίκιο σου, μένουμε δίπλα σου. Αυτοί οι ενοχλητικοί άνθρωποι που σας χαλάνε τη βόλτα σας με τα ουρλιαχτά, αυτοί οι επίμονοι άνθρωποι που λένε το ίδιο και το ίδιο 100 φορές, που γυρνάνε σαν σβούρες δίπλα σας, ενώ προσπαθείτε να φάτε μια όμορφη Κυριακή σε ένα εστιατόριο, ζούμε ανάμεσά σας. Ευχαριστώ που καρδιάσα για αυτή την πολύ δυνατή προσωπική εμπειρία. Νομίζω, ναι, όσο έχει πολλές είναι οι λέξεις, αλλά και πόσο ουσιαστικές μπορεί να είναι κάποια φορά. Σε ευχαριστώ πραγματικά. Νομίζω ότι μας έμαθες πράγματα. Δέσποινα, λόγω σε εσένα. Ευχαριστώ.
ευχαριστώ πάρα πολύ και εγώ για την πρόσκληση του Κώστα του Αλεξίου. Διαβάζοντας και εγώ το βιβλίο, νομίζω ότι εντάξει, μάλλον με δυσκολεύει λίγο. Κατάλαβα στην πορεία για ποιο λόγο με προτάθηκε να κάνω αυτή την παρουσίαση. Κυρίως η ενασχόλησή μου με την παιδική ηλικία, με την ιστορικότητα της παιδικής ηλικίας και με τις πολιτικές προστασίες της παιδικής ηλικίας. Έχω ασχοληθεί ιστορικά και έχω φτάσει μέχρι τη δεκαετία του 40. Είναι γεγονός ότι η διανοητική και η ψυχική υγεία διαφαίνεται και το κρατικό ενδιαφέρον αρχίζει να συγκροτείται και να διαμορφώνεται. Εκεί, τουλάχιστον την περίοδο του νοσοκολέμου, έχουμε μια συζήτηση και ένα προβληματισμό και μια κρατική ανάλυση του ενδιαφέροντος και γύρω από τα ζητήματα της διανοητικής φιλίας και της κανονικότητας υγείας. Αλλά δεν είναι αυτό το ζητούμενο. Δεν είμαι εδώ σήμερα για να μιλήσω για αυτό το κομμάτι. Θα προσπαθήσω στο τέλος να κάνω μια σύνδεση με τις πολιτικές προστασίες παιδικής ηλικίας και την έλλειψη κρατικών κρατικής μέρημνας. Ως ιστορικός, λοιπόν, θέλησα και εγώ να ψάξω λίγο περισσότερο για το βιβλίο, την ιστορία του ίδιου του βιβλίου και την ιστορία του συγγραφέα. Το βιβλίο, λοιπόν, ούτε καν λάθος, περιπέτειες στον αυτισμό, γράφτηκε το 2004. Η απόσταση, νομίζω ότι δεν ξέρω επιλογή γιατί σήμερα το βιβλίο αυτό να το συζητήσουμε στη συνέχεια. Ο Πολ Κόλινς γεννήθηκε στην Αγγλία το 1969, είναι 2 χρόνια μικρότερο μου. Είναι ιστορικός και κατέχει τη θέση των αγγλικών σπουδών στο Πανεπιστήμιο του Portland. Με ενδιαφέρει πολύ να δω τι άλλο έχει γράψει. Ο συγγραφέας, λοιπόν, ασχολείται με την ιστορική πεζογραφία, μελετά τη μνήμη. Αναλύοντας συστηματικά ιστορικές προσωπικότητες και μορφές, φιγούρες, έχει γράψει άλλα 9 βιβλία. Δυστυχώς δεν είχα τον χρόνο να διαβάσω άλλα βιβλία και πολλά από αυτά έχουν μεταφραστεί σε αρκετές γλώσσες, 11 όπως αναφέρει ο ίδιος σε κάποιο βιβλίο. Κείμενα που έχουν δημοσιευτεί σε διάφορα περιοδικά και από τα τελευταία που βγαίνει το Blood and Ivy, από ό,τι είδα. Ο ίδιος επίσης είναι ιδρυτής εκδοτικού οίκου και έχει πάρει και υποτροφία κλπ. Ο Γιούγκενχάιμ, δημιουργικό τεχνών για τη ΣΥΠΑ και το Καναδά. Επίσης, μία φυσιογνωμία την οποία συνδέεται πολύ ωραία με την παρουσίαση της Άβας, είναι η σύζυγος, από την άλλη πλευρά, η σύζυγος του Τζένιφερ Έλντερ, η οποία έβγαλε στη συνέχεια επίσης 2 εικονογραφημένα βιβλία για τον αυτισμό, η οποία φαίνεται σε όλη τη συζήτηση και την ανάδειξη των διαφόρων μερών, πώς και οι δύο για ανακάλυψη του αυτισμού, πώς περνάει μέσα από αυτό το βιογραφικό κομμάτι και από τους δύο. Τα δύο κείμενα που επίσης δεν είχα δυνατότητα, απλώς τα έψαξα λίγο ηλεκτρονικά, το Αυτιστικός Πλανήτης και το Διαφορετικό Σαν Εμένα, της Τζένιφερ, περιγράφει ιστορικές μορφές με εξαιρετικά επιτεύγματα, που θεωρείται ότι βρισκόταν στο φάσμα του αυτισμού. Κυρίως όμως τον αυτιστικό πλανήτη επικαλείται ένα κόσμο φανταστικό που ενσωματώνει χαρακτηριστικά κίνησης και αντίληψης που κάνουν τα παιδιά με αυτισμό να μπορούν να πούν ότι στην ανθρώπινη κοινωνία νιώθουν αλόκοτα και εξοργισμένα. Στο βιβλίο αυτό, το Ούτε Καν Λάθος, ο Πολ Κόλινς συνδέει ένα οδηπορικό στον αυτισμό του γιου του με την καταγραφή ιστοριών ατόμων που ασχολήθηκαν ή είχαν τα ίδια παρόμοιες συμπεριφορές και στάσεις. Ανακαλύπτει ταυτόχρονα λοιπόν τα προσωπική μελέτη σε αρχεία και σε βιβλιοθήκες με ένα εξαιρετικά σχολαστικό τρόπο, πληροφορίες λοιπόν και στοιχεία που αφορούν τις περιπτώσεις που προανέφερα. Το βιβλίο επίσης είναι αφιερωμένο, όπως ο ίδιος αναφέρει, αν φτάσει στο τέλος του βιβλίου, στις ευχαριστίες και στις αφιερώσεις, είναι αφιερωμένο στον ίδιο τον μικρό Μόργαν, με κάθε δυνατό τρόπο, όπως λέει ο ίδιος, ο συγγραφέας και πατέρας. Είναι ο καλύτερος γιος του κόσμου, όπως λέει. Πάντα και παντού. Και συνεχίζει επίσης η σύζυγός μου, η Τζένιφερ, καθοδήγησε και ενθάρρυνε αυτό το βιβλίο, όπως κάνει και με τον συγγραφέα του κάθε μέρα της ύπαρξής του. Πολλές ευχαριστίες αποδίδονται και σε ένα τρίτο πρόσωπο, που είναι συνήθως ο τρίτος άνθρωπος που αναλαμβάνει τη στήριξη. Είναι ο θείος, ο Μάρκ Τόμας, ο καλύτερος θείος, όπως λέει, θα μπορούσε να έχει κάποιο παιδί. Ευχαριστίες δίνονται και στην παιδεία του Amy Warren. Σε εκπαιδευτικούς που ασχολήθηκαν με τον Μόργαν και σε ανθρώπους που μοιράστηκαν μαζί του ιστορίες στο πλαίσιο των ταξιδιών του. Με προβλημάτισε και στην πορεία το ψάξα βέβαια και ο ίδιος κάπου σε κάποιο σημείο, σελίδα 112, δίνει την απάντηση. Γιατί αυτός ο τίτλος, ούτε καν λάθος. Ο τίτλος λοιπόν του βιβλίου συσχετίζεται με το τεστ Σαλιάνι του Μπάρον Κοέν, που αποτελεί μια προσπάθεια ανάδειξη του καθοριστικού χαρακτηριστικού του αυτισμού, τη έλλειψη μια θεωρία του νου. Και αποδίδεται στον αυστριακό θεωρητικό φυσικό Wolfgang Pauli, γνωστό για τις αντιδράσεις του σε απόψεις λανθασμένες, βιαστικές και επιπόλαιες. Καταγράφεται μάλιστα ένα στιγμιότυπο κατά το οποίο ένας φίλος έδειξε στον Πάουλι ένα άρθρο
ενός νεαρού φυσικού, το οποίο θεωρούσε ότι δεν είχε πολλή αξία, αλλά ήθελε να ακούσει την άποψή του. Και εκείνος απάντησε: δεν είναι ούτε καν λάθος. Το ούτε καν λάθος, λοιπόν, αναφέρεται σε οποιαδήποτε δήλωση, επιχείρημα ή εξήγηση, που δεν μπορεί να είναι σωστή ούτε λαθασμένη, διότι δεν πληρεί τα κριτήρια της ορθότητας. Ο Κόλινς, λοιπόν, χρησιμοποιεί αυτή τη φράση, αναφερόμενος στα φυσικά άτομα, τον οποίο το πλαίσιο αναφοράς είναι τόσο μακριά από έναν τυπικό άνθρωπο, τον οποίο οι αντιλήψεις, οι απαντήσεις και οι ιδέες μπορούν να περιγραφούν ούτε ως σωστές ούτε ως λάθος, αλλά ως κάτι εντελώς διαφορετικό. Μπορούμε να πούμε ίσως και να δείχνουμε περισσότερα για αυτό το ούτε καν λάθος. Τα περισσότερα λοιπόν αυτιστικά παιδιά, όπως είπαμε, το συγγραφέα δεν ξεχωρίζει μεταξύ των δικών του μυαλών και των άλλων. Δεν αντιλαμβάνονται ότι κάποιος άλλος ίσως σκέφτεται ή βλέπει διαφορετικά. Δεν θα ακολουθήσουν, όπως λέει, τη ματιά κάποιου άλλου και δεν θα κοιτάξουν εκεί που τους δίνουν το βάθος. Την πιο συνοπτική διατύπωση αυτού του διλήμματος την έδωσε ο φυσικός Πάουλη, ο οποίος με την έκφραση αυτή συνήθισε να κοροϊδεύει τους συναδέλφους του που διαφωνούσαν μαζί του. Εννοούσε ότι οι ερωτήσεις που έθεταν ήταν τόσο αποκομμένες από το ζήτημα που οι απαντήσεις ήταν άσχετες. Με τον ίδιο τρόπο και οι αυτιστικοί δεν απαντούν σε ερωτήσεις σε κοινωνικά σχήματα με τον αναμενόμενο τρόπο, ασχολούνται με ένα διαφορετικό πρόβλημα το οποίο έχει διαφορετικές παραμέτρους. Γιατί ενώ ζούμε σε ένα κόσμο του εσύ και του εγώ, το αυτιστικό παιδί ζει σε ένα κόσμο του εγώ. Αν καταγράψουμε την ομιλία ενός αυτιστικού παιδιού, μπορεί να λείπουν ολόκληρες ομάδες ρημάτων, λέει ο συγγραφέας, από το λεξιλόγιο του και πιο συγκεκριμένοι όροι που αποδίδουν μια πνευματική κατάσταση σε κάποιο άλλο πρόσωπο. Ρήματα όπως το πιστεύω, το σκέφτομαι, το γνωρίζω, δεν υφίσταται. Δεν υπάρχει η ίδια η έννοιά του. Το βιβλίο ξεκινά τη στιγμή που ο συγγραφέας και η γυναίκα του καταλαβαίνουν το τρίχρονο αγόρι του, Μόργαν, τρίων χρονών εδώ, πάντα, είναι αυτιστικό. Όπως και σε άλλα βιβλία που καταγράφουν παρόμοια περιστατικά, η στιγμή της διάγνωσης είναι χαραγμένη στη μνήμη του συγγραφέα. Αναλύεται, όπως προανέφερε και μου κάνει πραγματικά τρομερή εντύπωση, η μνήμη, η αίσθηση, η όσφρηση, οι αισθήσεις πώς ενεργοποιούνται σε τέτοια διαδικασία. Αναλύεται λοιπόν παράλληλα η αγωνιώδης που πάνε των γονιών να κατανοήσουν, να αντιληφθούν, να αποδεχτούν το όλο θέμα και να επικοινωνήσουν μαζί του. Παρουσιάζεται αυτή η επιστημονική και ταυτόχρονα προσωπική από την πλευρά των γονέων ανακάλυψη του γονιού που έχει παιδί αυτιστικό με έναν τρόπο ενδιαφέροντα και μέσα από ένα εντυπωσιακό πορτρέτο του παιδιού και του ίδιου του αυτισμού. Ο Μόργαν είναι ένα παιδί αρκετά προχωρημένο μαθησιακά. Έχει μάθει να διαβάζει σε ηλικία αρκετά μικρή. Δεν είναι μακριά από το να διαβάζει ιατρικά κείμενα. Θεωρείται μια ιδιοφυλή στους υπολογιστές, το ρύθμι με διαφόρους τρόπους. Αρνείται όμως να επικοινωνήσει λεκτικά και σπάνια αναγνωρίζει την παρουσία των γονέων του. Το πιο ενδιαφέρον κομμάτι του βιβλίου του Κόλινς είναι αυτή η προσωπική αυτοδέσμευση, ο αυτοέλεγχος, η προσεκτική παρατήρηση και ανακάλυψη του αγωγιού που συχνά έχει και ένα λυτρωτικό χαρακτήρα. Είναι βέβαια ιδιαίτερα σοκαρισμένος και προβληματισμένος ο Κόλινς, όταν ο τρίγωνος γιος του έχει πια διαγνωστεί ως αυτιστικός, κυρίως μάλιστα επειδή δεν μπορούσε να συνειδητοποιήσει την απροθυμία του να επικοινωνήσει σε συνδυασμό με την ιδιαίτερη ευφυΐα και διάνοια που αρχικά οι γονείς ερμήνευαν ως φυσικές ιδιορυθμίες, ιδίως ενός παιδιού του οποίου οι γονείς είναι πραγματικοί βιβλιοφάγοι. Διατηρεί, όπως προανέφερα, επίσης ένα σύνολο εξωτερικών συνομιλητών του βιβλίου και ο Κόλινς. Είναι όλες αυτές οι ιστορικές φιγούρες, φυσιογνωμίες, τις οποίες καταγράφει και αναδεικνύει, σαν να κάνει μια ιστορία του αυτισμού από την αρχή που διαπιστώνεται. Είναι ιδιαίτερα πρόθυμο και ικανό στους εγγραφές να βρίσκει στοιχεία και πληροφορίες, κάνοντας ταξίδια στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ, ψάχνοντας για την ιστορία του προβλήματος του γιού του. Πραγματοποιεί λοιπόν ένα ταξίδι κυνηγιού, κατά κάποιο τρόπο, ένα κυνήγι στην νευρολογία, νευροψυχολογία, μια μελέτη στο τι είναι κανονικό και τι όχι. Στο πώς η ανθρώπινη διάνοια, ο ανθρώπινος νους, εξελίσσεται συχνά με παράξενους τρόπους. Ο Κόλινς προσπαθεί να δει γιατί αυτές οι ιστορίες είναι σημαντικές και μπορούν να ρίξουν φως στο θέμα του αυτισμού. Συνδυάζει ένα είδος προσωπικής μνήμης, ιατρικής ανακάλυψης και παρακολούθησης και μια γενική ιστορία, το οποίο βρήκα εξαιρετικά ενδιαφέρον. Χρησιμοποιεί έναν άμεσο τρόπο για να το παρουσιάσει όλο αυτό, χωρίς δραματικές εξάσεις. Κατά τη διάρκεια λοιπόν αυτού του ιστορικού ταξιδιού, ο Κόλινς κρατά ένα ρυθμό σε σχέση με τη διάγνωση του Μόργαν. Πολλές φορές βλέπουμε παράλληλα να εκτελήσονται αυτά τα δύο γεγονότα. Και την αργή πορεία παρακολούθησης, αλλά και τη διαδικασία παροχής εκπαίδευσης εκείνου. Γνωρίζει ότι αν και η έρευνά του είναι γοητευτική, μπορεί να του δώσει μόνο συγκεκριμένες πληροφορίες, δηλαδή κατανοεί τα όρια αυτής της μελέτης. Δεν μπορεί να του πει τι θα γίνει με τον Μόργαν, ή γιατί είναι αυτιστικός, ή πώς μπορεί απολύτως, πώς μπορεί καλύτερα να βοηθήσει τον μικρό γονό. Αυτό ίσως το ανακαλύψει το ενταληθεί αργότερα.
Στόχος του όμως είναι να έχει ως αποδέκτες κυρίως οι γονείς όλων των παιδιών, αυτιστικών ΕΜΗ, και κυρίως η ανάδειξη των αρετών και των ικανοτήτων του Μόργαν και των αυτιστικών παιδιών εν γέννη. Το βιβλίο χωρίζεται σε τέσσερα μέρη. Το πρώτο μέρος περιλαμβάνει τέσσερα κεφάλαια, έχει τίτλο Το Άγριο Αγόρι και αναφέρεται στην πρώτη μελετημένη περίπτωση αυτισμού. Πρόκειται για το άγριο παιδί του Χάμελεν, ένα σιωπηλό ένιγμα που αναφέρεται, ένα νεαρό αγόρι που βρέθηκε να περιφέρεται στο μαύρο δάσος του Χέρτσφορντ κοντά στο Ανόβερο το 1725 σε ηλικία 12 ετών. Ήταν το ακριβές αρχέτυπο του ευγενούς αγρίου και ταυτόχρονα ένας καθρέφτης που το κρατούσαν απέναντι από τους σπουδαίους ανθρώπους της εποχής του για να αντανακλά τις απόψεις και τα όνειρά του. Όσοι παρατηρούσαν τα χαμηλωμένα του μάτια, ανακάλυπταν κάτι για τον εαυτό του και για το τι σημαίνει να είναι κάποιος άνθρωπος και πρόσωπο σύμφωνα με τους προβληματισμούς του 18ου αιώνα. Πολλά από αυτά που αναφέρω είναι αποσπάσματα ή κομμάτια από το ίδιο το βιβλίο. Αποδείχθηκε αρκετά αδιάφορο στο ενδεχόμενο να προσαρμοστεί στην ανθρώπινη κοινωνία, αλλά στη συνέχεια το αγόρι αυτό που είχε ζήσει όλη τη ζωή μακριά από τον κόσμο, πλέον θα βρισκόταν στο κέντρο του και θα ενέπνευε διάφορους μελετητές από τον Ντάνιελ Ντεφόε ως τον Τζόναθαν Σουίφτ, που ασχολήθηκε με την άθεη ανθρωπότητα που πρέζονται ο Πίτερ. Ο Κόλινς δικαιολογεί την ενασχόληση με τον Πίτερ, επισημαίνοντας το εξής. Ποτέ δεν ήξερα γιατί ήθελα να γράψω για τον Πίτερ. Νομίζω όμως ότι είχε ασχοληθεί και σε ένα προηγούμενο βιβλίο του. Μου κέντρισε το ενδιαφέρον λίγο πριν ο Μόργαν κλείσει τα δύο. Κάτι με τράβηξε στον Πίτερ, υποσυνείδητα, κάτι τόσο προφανές. Μία πρώιμη περίπτωση αυτισμού. Το δεύτερο μέρος του βιβλίου έχει τον τίτλο «Πέφτοντας από τον ουρανό». Έχει πολύ ενδιαφέροντες τίτλους και δεν είναι τυχαίοι, δεν είναι όρος στο περιεχόμενο. Στο μέρος αυτό, το πέφτοντας από τον ουρανό, καταγράφεται το ταξίδι του Κόλινς σε μια βιενέσκη κλινική, στην οποία κατά τη διάρκεια του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου, ένας νεαρός αυστριακός γιατρός, ο Hans Asperger, συνάντησε έναν ασθενή που φερόταν σαν να είχε μόλις πέσει από τον ουρανό. Πρωτοπόρο στο θέμα του αυτισμού, ο Asperger το 1944, ένα χρόνο μετά τη δημοσίευση του άρθρου του Λίου Κόνερ, που επίσης αναφέρεται στο βιβλίο, δημοσίευσε μια διατριβή του που αφορούσε την αυτιστική ψυχοπάθεια στην παιδική ηλικία. Ο Κόνερ επίσης την ίδια περίοδο κατέγραψε σε μελέτη στα αγγλικά 11 περιπτώσεις παιδιών στην κλινική Hopkins, τα οποία έμοιαζαν χαμένα και απόμακρα, ανίκανα να μιλήσουν ή να κινηθούν κανονικά και αιμονικά με την επανάληψη και την τακτοποίηση αντικειμένων. Αδυνατούσαν να χρησιμοποιήσουν απλές αντωνυμίες, η αντιστροφή του εγώ και του εσύ φαινόταν να είναι κοινό πρόβλημα μεταξύ τους, ήταν όμως υπερλεκτικά και ξεφύλιζαν βιβλία χωρίς σταματημό. Για να περιγράψει αυτή την κατάσταση, ο Κόνερ αλλά και ο Άσπεργκερ χρησιμοποίησαν τον όρο αυτισμό και η εργασία τους αποτέλεσε την αφετηρία των αυτιστικών σπουδών. Ο τελευταίος μάλιστα μίλησε για το σύνδρομο του σοφού, σε εισαγωγικά εκείνη την πιο μυστήρια από όλες τις γνωστικές ιδιορυθμίες. Ο Κόλινς κάνει επίσης αναφορά στο Ορθογενικό Σχολείο του Πανεπιστημίου του Σικάγου, όπου εργαζόταν ο Μπρούνο Μπέτελγαρντ, ο Βιενέζος γιατρός, φίλος των παιδιών και υπέρμαχος της μάθησης, όπως έχει καταγορηθεί, που έφτασε στο απόγειό του παρακολουθώντας τα αυτιστικά παιδιά του σχολείου, όπως ήταν η Λόρι. Αυτό που είχαν κοινό εκείνα τα παιδιά, όπως έγραφε ο Μπέτελγαρντ στο βιβλίο του που δημοσίευθηκε το 1967, ήταν ότι το μόνο τους μέσο για να αξιώσουν την ανεξαρτησία τους ήταν να αρνηθούν την εγκυρότητα του εξωτερικού κόσμου μέσω της αυτιστικής απόσυρσης. Κατέγραψε επίσης πώς προσπαθούσε να βγάλει τα παιδιά από το αυτιστικό τους καβούκι. Συνάντησε επίσης τον Τούρινγκ, που μελετούσε τους ανθρώπους που υπολογίζουν ξετυλίγοντας τον τρόπο λειτουργίας του ανθρώπινου εγκεφάλου και της νοημοσύνης και συσχετίζοντάς τους με τους προγραμματιστές της Microsoft. Στο τρίτο μέρος, που το ονομάζει αγαπητό χρωμόφωνο, και ίσως αν επέλεγα ένα από τα τρία κομμάτια του πιο αγαπημένου Νέκα, το τρίτο μέρος μάλλον, διεισδύει στη σχέση χρωμάτων και ήχων μέσα από τη θεωρία των μουσικών χρωμάτων του Φίλτ, την κατηγοριοποίηση των αρωμάτων του Σέπτιμου Τις, σε συνδυασμό με μουσικές νότες και τη δημιουργία ενός αρωματικού οργάνου. Δεν δυσκόλεψε στην αρχή να το κατανοήσω, ωστόσο έχει πολύ ενδιαφέρον αν εμπαθύνει. Στη σημασία της συναισθησίας, ενωμένης αίσθησης, συγχρονισμός αισθήσεων, που εμφανίζεται στην νευρολογία όταν εμπλέκεται η μία αίσθηση μέσα στην άλλη. Ταξιδεύει επίσης στην Αγγλία, όπου ο Dr. Langton Down διεύθυνε το άσυλο Elsham και καταγράφει τις καινοτόμες ιδέες και μεθόδους όπου παρουσιάζεται η θέση των αδελφών Πούλεν. Πηγαίνει δε και στο νοσοκομείο του Normansfield και μέσω των εφαρμογών εκεί προβληματίζεται για την επιληψία, το σύνδρομο του Ρετ και ένα σύνθετο μυαλού, ένα σύνθετο μυαλό εν δράση. Τη συναισθησία ως νευρολογικού φαινομένου παράλληλου ή αντίστοιχου με τον αυτισμό. Παράλληλα, τονίζει τη διαφορά μεταξύ αυτιστικής και νευροτυπικής αντίληψης,
επισημαίνοντας ότι η αντίληψη των αυτιστικών είναι κυριολεκτικώς διαλυμένη, μπορεί να είναι εξαιρετική στην κατασκευή ενός παζλ, ίσως όμως δυσκολεύονται να πούν τι απεικονίζεται σε αυτό, όπως λέει ο ίδιος ο συγγραφέας. Η συνολική εικόνα αποτελεί περισπασμό. Σε ένα τέτοιο κόσμο, οι ευρύσιμοι σχετισμοί περνάνε απαρατήρητοι, ενώ οι διακριτικές λεπτομέρειες τραβούν αμέσως την προσοχή. Οι αυτιστικοί εστιάζουν αποκλειστικά σε συγκεκριμένα σημεία, προσπαθώντας να κατανοήσουν τα αμέτρητα σημεία πληροφορίας, ανίκανοι συχνά να αντιληφθούν την κατάσταση με μια ματιά. Επισημαίνει δε ο Collins, μια αναπηρία συνήθως περιγράφεται με όρους που αναφέρουν κάποια έλλειψη. Ο αυτισμός όμως είναι ικανότητα και ανικανότητα μαζί. Έχει να κάνει τόσο με το τι υπάρχει, όσο και με το τι λείπει. Το τέταρτο μέρος ονομάζεται η ασφάλεια των αριθμών. Σε αυτό τέλος μιλά για τον Σόουρλοου, ο οποίος το 1950 κέρδισε το βραβείο Νόμπελ για την ανακάλυψη του λέιζερ. Σε αυτή την καταγραφή όμως μιλά για τον γιο του Άρτη. Παράλληλα γίνεται συσχετισμός των διαπιστώσεων του παλαιοντολόγου Γκάουλτ με τον νεαρό Άνδρα Τζέσι, τον αυτιστικό Σαβάντ και νοητικό υπολογιστή ημερομηνιών, με την εξοικείωση των αριθμών από τον ίδιο το γιο του Collins Morgan. Στη συνέχεια γίνεται αναφορά στα απομνημονεύματα της Temple Grandin, η οποία γεννήθηκε στη Βοστόνη το 1947, καταγράφοντας ένα άγνωστο βασίλειο ζωντανών εμπειριών, καθώς διεισδύει στον άγνωστο κόσμο των ζώων. Η ίδια αργότερα έγινε καθηγήτρια ζωολογίας στο Πανεπιστήμιο του Κολοράντο και συγγραφές οποίων που αφορούν στο επάγγελμά της, αλλά και στην ψυχολογία των ανθρώπων με αυτισμό. Η παράξενη αυτιστική της ικανότητα, τόσο σχετικά με την οπτικοποιημένη σχεδίαση, όσο και με την ανάλυση της αντίληψης ενός ζώου, το να βλέπει μέσα από τα μάτια της αγελάδας, την έχει καταστήσει επίσης τη σημαντικότερη σχεδιάστρια σφαγείας στον κόσμο. Μιλάει και για τον Henry Darger, Αμερικανό συγγραφέα και εικονογράφο. Ο Darger ζούσε μια μοναχική ζωή στο Σικάγο, δουλεύοντας σαν επιστάτης, έγινε διάσημος επίσης όταν μετά το θάνατό του ήρθε στο φως ένα χειρόγραφο 15.000 σελίδων, δημιουργημένο από τον ίδιο, που αφηγούνταν την ιστορία των φανταστικών ηρωίδων Vivian Girls και περιείχε εκτός από κείμενο εκατοντάδες σχέδια και ζωγραφίες με νεροδογιά. Το έργο αυτό του Darger θεωρείται ένα από τα πιο σημαντικά βήματα τέχνης του περιθωρίου. Λόγω μιας περίεργης, αλόκοτης συμπεριφοράς του, όταν ήταν μικρός, κάποιοι τον φώναζαν τρελό και σε ηλικία 12 ετών τον έβαλαν στο άσυλο Lincoln για παιδιά με εννοητική υστέρηση. Από εκεί μετατέτρεψε 5 χρόνια μετά. Η ζωή του ήταν παράξενη και μοναχική. Έγραψε το In the Realms of the Unreal, στη σφαίρα του εξωπραγματικού, μια άρνηση του έξω κόσμου, το λογοτεχνικό ανάλογο των σκέψεων. Καταγράφει παράλληλα εργαλεία μάθησης. Ο ίδιος ο Μόρκαν, τηρώντας λίγο ξανά ο Collins, ξαναγεννώντας ένα στο βιβλίο, διατρέχει λοιπόν σε όλη την πορεία του κειμένου εργαλεία μάθησης που επιρροήθηκαν από τον ίδιο τον πατέρα, οι περίφημες χρωματικές κάρτες, τα μαγνητικά γράμματα, το κουτί των λέξεων. Γιατί όπως γράφει ο Collins, ο Μόρκαν δεν πηγαίνει στις λέξεις, αφού δεν πηγαίνει ο ίδιος μάλλον στις λέξεις, πρέπει να πάνε οι λέξεις στον Μόρκαν. Καταγράφει επίσης στιγμιότυπα και πρακτικές από το σχολείο, στο οποίο φυτά. Και αναφέρει το εξής. Οι αυτιστικοί είναι αυτοδημιούργητοι άνθρωποι. Δεν θα γίνουν ζώνη και καλά αυτό που θέλει εσύ να γίνουν. Μια γνωστή μου συγγραφέα έχει ένα παιδί το οποίο πήγε στην κανονική τάξη και κατέληξε να είναι δυστυχισμένο. Όλα τα παιδιά γνώριζαν ότι δεν ήταν ένας από αυτούς. Το κορόιδευαν, το βασάνιζαν, το σνόμπαραν. Τον έστειλε σε μια ειδική τάξη και εκεί ξαφνικά είχε φίλους και ήταν χαρούμενος. Ήταν αποτυχημένοι λοιπόν τα σχολικά του χρόνια. Μπορούν άραγε να ενταχθούν σε κάποιο κανονικό πλαίσιο επιτυχίας ή αποτυχίας. Ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον απόσπασμα από το κείμενο που κρατώ, λόγω και της ανασχόλησής μου με τα ζητήματα της εκπαίδευσης, αυτό που προανέφερα, αλλά και το εξής. Η αυτιστική είναι σαν τετράγωνα του βλάκια, λέει ο Collins. Συγχωρέστε με, δεν έχω καταγράψει τη σελίδα. Το πρόβλημα με το να χωρέσει ένα τετράγωνο του βλάκι σε μια στρογγυλή τρύπα δεν είναι πόσο δυνατά θα σφυροκοπήσει το βλάκι. Το πρόβλημα είναι ότι πώς θα πρέπει να αρχίσεις να το χτυπήσει. Πώς, αν αρχίσει να το χτυπάς, καταστρέφεις το ίδιο το τουβλάκι. Τι γίνεται λοιπόν αν το κανονικό σχολείο σε κάνει αφύσικα δυστυχισμένο, και τι γίνεται αν το κανονικό σχολείο σε καταστήσει ένα δυστυχισμένο ενήλικα, αναρωτιέται και ο Collins. Είναι επιτυχία αυτό, αυτό είναι η κανονικότητα. Θες να πηγαίνεις με τη ροή του ποταμού, ακόμα και όταν αυτό σε πνίγει. Άρα λοιπόν, ερχόμενοι λίγο και ήδη ανοίγοντας και μια συζήτηση για το τι ερωτήματα και προβλητισμού βάζει σε αυτό το βιβλίο. Πέρα λοιπόν από αυτή την ιστορική καταγραφή και αποτύπωση του αυτισμού, θα έχει ενδιαφέρον να δει κανείς, να σκεφτεί κανείς ποιες είναι οι εκπαιδευτικές προσεγγίσεις, ποια είναι η εκπαιδευτική πολιτική που θα έπρεπε να
στηρίξει αυτά τα παιδιά, είτε στο μάκρο είτε στο μικρό επίπεδο. Να συζητήσουμε λοιπόν αν και σε ποιο βαθμό καταπατώνται σήμερα στην Ελλάδα τα δικαιώματα των ατόμων με διαταραχή αυτιστικού φάσματο, όπως και κάθε ατόμο με αναπηρία, ποιες πρακτικές, ποιες εκπαιδευτικές λοιπόν, επιλογές και πολιτικές θα μπορούσαν να εφαρμοστούν, τα όρια, τα εμπόδια και οι πρακτικές στο ευρύτερο πλαίσιο και στην Ελλάδα πιο συγκεκριμένα. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ και την Άβα και την Δέσποινα, σαφώς τον Κώστα και όλες και όλους εσάς, τον χώρο που μας φιλοξενεί, με τον πολύ αξιόλογο συμπατριώτη μου, ιδιοκτήτη. Να σας κάνω μια εξομολόγηση. Όταν πήγα και εγώ να διαβάσω το βιβλίο, σκεφτόμουν ότι, επειδή είναι και δύσκολες εποχές, θα με βαρύνει ψυχολογικά. Τελικά βρέθηκα μπροστά στις σελίδες γεμάτες φως. Όχι γιατί δεν αντιμετωπίζει με σεβασμό τον αυτισμό και τις δυσκολίες του, αλλά ακριβώς γιατί μέσα από τις δυσκολίες αναγνωρίζει και τις δυνατότητές του, ακόμα και εκεί που δεν φαίνονται. Μπορεί ένας διάλογος ακόμα και με τις δυνατότητες του γονέα, ένα μακρύ ταξίδι, ή του γείτονα, ή του ανθρώπου που πάει να κάνει τρίπλα στον δρόμο. Είναι λοιπόν ένα, κατά τη γνώμη μου, εξαιρετικό βιβλίο. Και έχω την εντύπωση ότι υπάρχουν σελίδες που ο αυτισμός χρησιμοποιείται ακόμα και ως αφορμή για να μιλήσει για ευρύτερα θέματα. Γιατί ένας άνθρωπος ο Κόλλης που τον συστήνουν οι εκδόσεις και να βγει στο ελληνικό κοινό για πρώτη φορά, είναι ένας πολύ γνωστός εγγραφής έξω και επειδή ένας άνθρωπος με ευρύτερα ενδιαφέροντα ουσιαστικά δείχνει αυτό το πολύπλοκο, το ταραγμένο, αλλά με έναν τρόπο συλλεκτικό μέσα στην αντιπάση του ποτάμι των ανθρώπινων ιδεών, της φιλοσοφίας, της ιστορίας, της τέχνης. Που συναντήθηκαν με τον αυτισμό και όχι τυχαία. Πραγματικά θα σας συναρπάσει και θα σας πει πράγματα πολύ πέρα από τον αυτισμό, αλλά έχοντας τον αυτισμό στο κέντρο. Και θα ήθελα λοιπόν να ακούσουμε εσάς. Αν κάποιος θέλει να πει κάτι. Πώς πρέπει να καταγραφεί, Κώστα. Δεν έχω κανένα την άποψη. Ονομάζομαι Καλίτης Άγγελος. Έχω μια κόρη 21 ετών με αυτισμό. Οπότε, όπως καταλαβαίνετε, έχω τεράστια εμπειρία. Έχω διαβάσει σεμινάρια. Θα το πάρω το βιβλίο, βέβαια, γιατί πάντα βγάζουμε τίποτε καινούργιο βιβλίο. Παρόλο ότι η πρώτη παρατήρηση που έχω να κάνω στο βιβλίο είναι ότι δεν αναφέρει καθόλου την ανατομία του αυτισμού. Δηλαδή, τι εννοώ. Αυτισμός είναι βλάβη στους νευροδιαβιβαστές. Δεν αναφέρεται ένα στο βιβλίο. Δηλαδή, οι γονείς ή αυτοί που θα το πάρουν πρέπει να καταλάβουν περί τίνος πρόκειται, έστω και επιγραμματικά. Εκείνο που έχω να πω για το εκπαιδευτικό σύστημα γενικά στην Ελλάδα, γιατί αυτό είναι και του γονείς, τους νέους γονείς, είναι δύο κατηγορίες. Τα μικρά παιδιά που διαγνώστηκαν ή πηγαίνουν σε μια σχολική μονάδα ή τα μεγάλα παιδιά. Έτσι. Στην Ελλάδα δυστυχώς τα πράγματα και προκρίσεις που υπήρχε φοβερό χρήμα, φοβερή διασπάτηση χρημάτων, δεν έγιναν ελάχιστα πράγματα. Και αυτά με μπροστάριδες κάποιους ανθρώπους οι οποίοι πρέπει να σε την γνώμη μου, γιατί θυμάμαι μια ζωή, παρόλο που είναι ζωή, έτσι. Ένας για μένα είναι ο Γιώργος Καραντάνος, ο μεγαλύτερος ψυχίατρος που έχει ασχοληθεί σοβαρά με τον αυτισμό στην Ελλάδα, και ο άλλος είναι ο επίσημος πρόεδρος της εταιρείας προστασίας των ατόμων, ο Χρήστος Αλεξίου. Γιατί αν δεν ήταν αυτοί οι δύο, δεν θα υπήρχε η λέξη αυτισμό στην Ελλάδα. Δεν θα υπήρχε. Από εκεί και πέρα έχουν γίνει ελάχιστα βήματα, ενώ θα έπρεπε να υπάρχουν σχολεία που να ασχολούνται μόνο με τον αυτισμό, δεν υπάρχει κανένα εκπαιδευτικό τέτοιο πράγμα. Υπήρχαν κάποια σχολεία που μορφή ιδρυμάτων τα οποία έχουν κλείσει λόγω κρίσης. Και το μεγάλο πρόβλημα, για να μην σας κουράζω, είναι τι θα γίνουν αυτά τα παιδιά όταν οι γονείς δεν υπάρχουν στη ζωή. Αυτό είναι το μεγαλύτερο πρόβλημα. Η Άδα, η οποία την ξέρω προσωπικά, έχει το Γιάννη. Εγώ έχω την Ελισάβε. Η Ελισάβετ, φανταστείτε ότι είναι λίγο στο Άσπεργκερ. Δηλαδή, αν σας φέρω εδώ πέρα, θα σας αρχίσει ερωτήσει, δεν θα προλαβαίνετε να την παρακολουθείτε. Παρ' όλα αυτά, δεν μπορεί να ζήσει μόνο της. Ο Γιάννης είναι ένα παιδί που, αν για ψήλου πείνα, μπορεί να τα σπάσει όλα μέσα. Έτσι. Η κόρη δεν θα κάνει διαβάσει. Και τα δύο όμως έχουν το ίδιο πρόβλημα. Και το κοινό συμφέρον. Πρέπει να βρεθεί μια πρόνοια να ζήσουν κάπου να σταθούν τα παιδιά, με αξιοπρέπεια. Αυτά έχει να πει. Το να κουβεντιάσουμε ένα εκατομμύριο πράγματα μόνο το βράδυ, έτσι. Αλλά αυτές τις παρατήρησεις ήταν. Σας ευχαριστώ από καρδιάς που μοιραστήκατε. Πραγματικά να είστε και εσείς καλά. Να σου απαντήσω στο πρώτο κομμάτι που είπες ότι για ποιο λόγο δεν λέει.
την ανατομία, είναι ότι δεν νομίζω ότι θέλει να εστιάσει εκεί ο συγγραφέας. Ναι, μπορεί να εννοώ ότι περισσότερο θέλει να εστιάσει στο ιστορικό κομμάτι, να ψάξει να βρει πώς βγήκε ο αυτισμός, αν υπήρχαν άλλοι άνθρωποι και το ψάχνει ιστορικά. Και θέλει να εστιάσει στο κομμάτι της διάγνωσης και του δικού του πόνου, πώς το βίωσε. Δεν έχει φτάσει. Ίσως το επόμενο του βιβλίο να πάει σε αυτό το κομμάτι. Αυτή την εντύπωση τουλάχιστον είχα εγώ. Δεν θέλει να μπει σε αυτό το κομμάτι. Γι' αυτό καταλαβαίνω. Δεν το έχω διαβάσει το βιβλίο ακόμα, έτσι δεν είναι. Ξέρεις κάτι, Άγγελε, καταλαβαίνω ότι παθιάζεσαι και τα θέλεις όλα σε ένα βιβλίο. Δεν γίνεται. Αλλά καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά. Εγώ πήγα. Εγώ όταν ξεκίνησε η διάγνωση του παιδιού με τον αυτισμό, πήγα βήμα-βήμα στα βιβλία. Αλλά είχα άνθρωπο από πίσω μου που μου παρακινούσε τι θα πρέπει να διαβάσω. Και το πρώτο πράγμα που μου έδωσε είναι ένα φιλοσοφικό βιβλίο. Ναι, απλά εγώ θέλω να πω ότι παρόλο που είμαι 21 χρόνια στον αυτισμό όπως και εσύ, δεν έχουμε φτάσει κάπου. Δηλαδή, εγώ δεν νομίζω ότι έχω αποφοιτήσει από όλο αυτό το πράγμα. Δεν φτάνει. Ναι, δεν φτάνει. Ένα ταξίδι. Ναι. Ένα ταξίδι. Και νομίζω ότι και ο Πολ Κόλινς το λέει, είναι στο βιβλίο του αυτό. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Άννα. Εγώ σα ήθελα να πω ότι έχει άλλη οπτική γωνία ο συγγραφέας. Και όσον αφορά τον Χρήστο τον Αλεξίου, αυτό το συγκλονιστικό άνθρωπο. Έχει δύο παιδιά με αυτισμό, τα έχει σε ειδικό κέντρο στην Αγγλία. Μακάρι να έρθουν αυτά τα κέντρα και στην Ελλάδα. Έτυχε να αγοράσω δύο βιβλία από τον Ιαννό. Αυτά τα βιβλία. Το ένα είναι για τον Χρήστο τον Αλεξίου. Νομίζω ότι το χρωστάμε όλοι. Είναι συγκλονιστικό άνθρωπο και όχι μόνο για τον χώρο του αυτισμού. Και κάποιο άλλο ή άλλη. Τέλος, αφήνουμε τον Ιδιώτη στο τέλος. Λοιπόν, θα σας πείσουμε με δημοκρατικά επιχειρήματα να μιλήσετε. Να ρωτήσω εγώ, δεν υπάρχει κάποιος άλλος γονέας εδώ πέρα, εκτός των Άγγελων. Ευχαριστώ που ήρθατε. Αν δεν έκανα μια ερώτηση εγώ. Ναι. Επειδή εσείς πρέπει να σας ακούμε με πάρα πολύ σεβασμό, είστε οι άνθρωποι που πραγματικά ακτιβίζουν σε αυτόν τον χώρο. Υπάρχει πρόνοια ή δυνατότητα για να γίνουν κέντρα που μετά το βιολογικό τέλος των γονιών θα φιλοξενούν αυτό που είπε ο Άγγελος, παιδιά με αυτισμό, τις χώρες που στην Αγγλία, στην Ελλάδα ή μην ειρωνευτείς. Υπάρχει. Δεν είναι θεωρητικά. Θεωρητικά το έχω ακούσει, το έχω διαβάσει μέσα στον Χρήστο, αλλά ενώ. Δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Όχι. Γίνονται διάφορα πράγματα, τρώγονται τα ποντίλια. Βασικά, όταν σκέφτομαι τι θα γίνει όταν πεθάνω, θέλω πάντα να ανοίξω ένα μπουκάλι κρασί για να πιω και 10 το πρωί. Προσπαθώ να το αποφύγω, γιατί συνέχεια έχω τεράστιο φόβο με το θάνατο και προσπαθώ να κάνω πάρα πολύ καλή ζωή για να τον ξεγελάσω, να κάνω αθλητισμό, να μην καπνίζω, να μην πίνω. Δεν το καταφέρνω. Αλλά προσπαθώ. Προσπαθούμε να κάνουμε πράγματα. Προσπαθούμε, αλλά από γονείς θα γίνει ό,τι γίνει. Από πολιτεία δεν το βλέπω. Δεν το βλέπω. Έχουν γίνει σχετικές μελέτες εδώ πάνω από 15 χρόνια το πόσο κοστίζει και με σημερινά χρήματα να φτιάξει μια τέτοια δομή. Εάν ζητήσει χρήματα από το ΕΣΠΑ, θα στα δώσει. Το ΕΣΠΑ δίνει αυτή τη στιγμή. Αυτό ήθελα να πω. Το πρόβλημα, ξέρετε, περνούμε ότι στην Ελλάδα και τώρα στην Ελλάδα του 2018 παραμένει μια τεράστια γραφειοκρατία. Τεράστια γραφειοκρατία. Δηλαδή, αν ξεκινήσει κάποιο, μπορεί να ξεπουληθεί και να μην φτάσει. Ναι, για να εξηγήσω τη γραφειοκρατία και το πόσο γελίο είναι αυτό το κομμάτι, στο σχολείο του Γιάννη και τη Ελισάβετ, συμπτωματικά. Θέλουμε να κάνουμε μία πισίνα. Τα χρήματα τα έχουμε. Μας τα έχουμε χρηματοδότηση. Ξέρετε που έχει κολλήσει το κομμάτι. Είναι τρελό, θες να πυροβοληθείς. Υπάρχει μία νομοθεσία που από κάποια μέτρα και πάνω είναι ψυχαγωγία η πισίνα και από κάποια μέτρα και πάνω είναι αποκατάσταση η πισίνα. Εμείς θέλουμε ψυχαγωγία πισίνα, ωραία, γιατί δεν είναι για αποκατάσταση, δεν θα φύγει κανένας από εκεί μέσα. Είναι όλοι εκεί. Αλλά
Τα μέτρα είναι για αποκατάσταση. Μας στέλνουν λοιπόν για αποκατάσταση και μας λένε ότι δεν πληρείται, ας πούμε, γιατί να, δεν έχει καρέκλα, δεν έχει τέτοιο. Λέμε, μα δεν θέλουν για αποκατάσταση, είναι για αναψυχή. Και μας στέλνουν, λένε, α, όχι, δεν έχει το βάθος, δεν έχει τα μέτρα και πηγαίνουμε από το ένα στο άλλο. Και έχω καταλήξει εγώ να το έχω σε γραφεία και να παρακαλάω να πω, βάλτε μου μια υπογραφή, δεν μας νοιάζει τι είναι, τέλος πάντων. Θέλουμε, γιατί θα χάσουμε την επιχορήγηση. Αυτό, αυτή είναι η ελληνική πραγματικότητα. Η διάγνωση του ναυτισμού για να πάει κάποιο. Ναι, προ το λέω για να ίσω να δημιουργήσουμε αυτή τη συζήτηση. Πρέπει να περάσει από τα κεφαλαία, τα κανάλια. Ούτε. Και όσον αφορά την παράλληλη στήριξη, θα σου πει πώ θα γίνει. Η διάγνωση μπορεί να γίνει από οποιοδήποτε κέντρο. Από το μαθησιακό κομμάτι και την ένταξη του. Κοιτάξτε, επειδή με την καινούργια νομοθεσία και διόρθωσε με, Άγγελε, αν κάνω λάθος, ναι, υπάρχει ότι όλα τα παιδιά δικαιούνται στην Ελλάδα δωρεάν παιδεία, που σημαίνει ότι μπορούν όλοι, ανεξαρτήτως προβλήματος, να παρακολουθήσουν από την πρώτη δημοτικού σε κανονικό σχολείο. Πώς όμως. Κανένας δεν ήταν προετοιμασμένος γι' αυτό και γι' αυτό κλείσανε πάρα πολλά ειδικά σχολεία σχολικής ηλικίας ή σχολικής ηλικίας, γιατί τους έκλεισε ουσιαστικά το κράτος και τους είπε όχι, αφού εμείς πρέπει να τα εντάξουμε. Όμως κανένας δεν ήταν έτοιμος γι' αυτό, γιατί δεν υπήρχαν δάσκαλοι που να είναι προετοιμασμένοι να εντάξουν αυτά τα παιδιά μέσα στην τάξη τους ή σε παράλληλη τάξη. Δεν θα μιλήσω για τους γονείς των τυπικών παιδιών που δεν ήταν καθόλου προετοιμασμένοι να δεχτούν κάτι τέτοιο μέσα στην τάξη τους. Οπότε έγινε ένα μπάχαλο. Εγώ εκείνη την εποχή βρέθηκα στον δρόμο, κυριολεκτικά με τον Γιάννη, ήταν 11. Οπότε μετά από πάρα πολλά χρόνια έγινε το λεγόμενο ΚΕΠΑ, Κέντρο Πιστοποίησης Αναπηρίας, όπου πρέπει να περάσεις. Εκεί βέβαια έγινε κάτι άλλο παράλογο. Υπήρξαν πάρα πολλοί άνθρωποι που πήγαν εκεί και πήραν ψεύτικο χαρτί. Με αποτέλεσμα εμείς οι πιστοποιημένοι, που αληθινοί που είχαμε το πρόβλημα, έπρεπε μετά από 2-3 χρόνια να ξαναπεράσουμε ΚΕΠΑ, γιατί βρέθηκαν όλα αυτά τα πλαστά χαρτιά. Και σε αυτό φταίνε οι γιατροί που τους τα δώσανε, γιατί υπάρχουν γιατροί που πιστοποιούν ψευδή πράγματα. Και κάποια στιγμή ο αυτισμός περνούσε ανά 2 χρόνια αυτές τις, σωστά Άγγελε, ανά 2 χρόνια πηγαίναμε μαζί με όλους τους ανθρώπους που ήταν τυφλοί, γιατί μπορεί και να δούνε, το Down Syndrome που μπορεί να αλλάξει. Σε μια αίθουσα άθλια με 400 άτομα που φυσικά δεν μπορείς να βάλεις να περιμένει έναν αυτιστικό, πόσο μάλλον να περιμένει με 400 άτομα. Κάποια στιγμή τα 2 χρόνια γίνανε εφόρου ζωής στον αυτισμό, αλλά μετά πάλι πρέπει να ξαναπεράσεις τη διαδικασία, γιατί ενηλικιώνεται το παιδί σου και πρέπει να περάσεις μια άλλη ξανά υπηρεσία του ΚΕΠΑ για να αποφασιστεί ότι ναι, όντως είναι φόρος ζωής, γιατί δεν θα μπορέσει να δουλέψει. Εγώ, επειδή έχω αγόρι, το ξαναπέρασα αυτό, γιατί έπρεπε να περάσουμε και το στρατό. Για να μην τα μηδενίζουμε όλα, τουλάχιστον εγώ, η κόρη διαγνώστηκε 2,5 χρόνο, έτσι. Στα χρόνια που έχω ζήσει, έχουν γίνει πράγματα. Να μην τα μηδενίζουμε όλα. Δηλαδή, ναι, το θέμα διάγνωσης έχει γίνει πιο εύκολα. Βέβαια, τα εργαλεία τώρα, παιδί μπορεί να διαγνωστεί και 6 μηνών, έτσι. Η επιστήμη έχει προχωρήσει όσο πολύ, ναι, υπάρχουν ναι. Ψυχίες, 6 μηνών. Και αυτό είναι μια ερώτηση, γιατί πολλοί κόσμοι νομίζουν ότι. Επειδή γίνεται πιο εύκολα η διάγνωση και πιο πρόημα, ο κόσμος νομίζει ότι ξαφνικά έγινε ασθένεια ο αυτισμός, ότι κάτι φταίει. Όχι. Δεν φταίει τίποτα, ούτε ξαφνικά έχουμε περισσότερους. Και πριν τους είχαμε. Όχι. Απλά δεν είχαν διαγνωστεί. Τώρα είναι πιο εύκολη η διάγνωση. Για να συνεχίσω. Πάσα μου έδωσε για αυτό που είπες για τα ΚΕΠΑ και όλα αυτά. Η κόρη μου, επειδή είχε λόγο, η κόρη μου διαγνώστηκε σαν αυτισμός υψηλής λειτουργικότητας μετά από 3 χρόνια. Εμένα το κράτος δεν μου δίνει ούτε καν τις λογοθεραπείες που έπρεπε να μου δώσει. Γιατί δεν είχαν διαγνώσει υπερκινητικότητα στο παιδί. Ναι. Και αν δεν πήγαινα εγώ μετά από 1,5 χρόνο περιπέτειας να βρω τον ειδικό να το διαγνώσει το παιδί, γιατί το παιδί ήταν άσπεκτο.
άσχετα μετά να έγινε μέση λειτουργικότητα όπως έχει κάτσει αυτή τη στιγμή που είναι 21 χρόνια πλέον γυναίκα. Έτσι. Αυτά μεταβάλλονται στον αθλησμό του. Έτσι. Μέχρι η πολιτεία δεν με βοηθούσε. Τώρα αυτά τα πράγματα πλέον δεν υπάρχουν. Δηλαδή με τα διαγνωστικά κριτήρια που υπάρχουν και τα εργαλεία, ένα παιδάκι το διαγνώζουν μέσως. Ναι, βέβαια έχει γίνει και ένα άλλο τρελό τον τελευταίο χρόνο. Είναι ότι στα ΚΕΠΑ για να πάρει το επίδομα αναπηρίας που δικαιούσε, σε περνάνε από τεστ IQ. Εννοείται ότι κάποιοι αυτιστικοί έχουν πολύ υψηλό δείκτη νοημοσύνης και χάνουν το επίδομα γιατί έχουν υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Εκεί βαρά το κεφάλι στον τοίχο, εννοείται. Το έχω κάνει δύο φορές όμως. Ναι. Δύο φορές. Γιατί εγώ, ας πούμε, έχω, ο Γιάννης έχει ένα παιδικό φίλο που με τη μαμά του είναι πάρα πολύ κοντά, όπου είναι τελείως τσμουρλό το παιδί, για να μπορώ να το πω έτσι. Μιλάει ακατάπαυστα. Μπορεί να του μιλάς και να σου μιλάει και να του μιλάς και να σου μιλάει, αλλά ξαφνικά να σου πει «Γεια σου Ντέζι», «Ποια Ντέζι», «Μιν Μάους», ξέρω εγώ, κάτι τρελά. Έχει τρελό, έχει πολύ μεγάλο IQ. Δεν θα μπορέσει ποτέ να δουλέψει. Δεν θα μπορέσει να μείνει μόνος του. Έχασε το επίδομα. Γιατί έχει υψηλό δείκτη νοημοσύνης. Όχι, απλώς δεν το διεκδικείς. Μπορείς να κάνεις ένσταση. Εγώ, εμένα εγώ ήμουν 21 χρονών. Έκανα τρίτη φορά ένσταση, τώρα πριν κάτι μήνες. Κάθε φορά που κάνεις ένσταση πληρώνεις και 50 ευρώ, έτσι, για το αυτονόητο, να περνάω χωρίς να φάω να ρατσιστήσω, όπως είπε και η Άδα, με 200-300 άτομα, όλες οι φυλές του Ισραήλ, έτσι, δώσε επίδομα Ελλάδα αυτοκερμένη και τέτοια πράγματα, και η κόρη μου ήταν άψογη σε αυτήν την χώρα. Παρόλο που την είχα δασκαλέψει, έφτασε σημείο εγώ να πω ψέματα στο παιδί μου. Έτσι να του πω: ότι κάτι θα μπει μέσα, θα ταραχτήσει, πάρε κάτι να το κάνει. Αλλά έπεσα σε έναν άνθρωπο ο οποίο κατάλαβε. Έπεσα σε έναν άνθρωπο που κατάλαβε. Έτσι. Βέβαια είναι πάντα πολύ σημαντικό να θυμόμαστε ποιοι είναι οι αληθινοί αντίπαλοι μα. Σίγουρα δεν είναι άνθρωποι που έχουν ανάγκη από ένα επίδομα. Θα ήθελα να ρωτήσω αν κάποιο ή κάποια άλλη έχει κάποια παρέμβαση ή ερώτηση. Είτε λοιπόν την Άδα, τη Δέσποινα, τον Άγγελο, την Ελένη, η ώρα του Κώστα. Ο Κώστας Αλεξίου, ο εκδότης μας, ακόμα ένα σημαντικό βιβλίο των εκδόσεων για να βγει. Κώστα, θα θέλεις να έρθεις να μας πεις δύο λόγια, σε παρακαλώ. Ευχαριστούμε πολύ. Μήπως θες να γράψεις άλλες 5-10 σελίδες, να τις βάλουμε στο τέλος, να πεις τι έχει γίνει αυτά τα χρόνια, πώς είναι, πώς προχωράει αυτή η κατάσταση. Και ήταν πολύ θετικός και μου λέει ναι, να το κάνουμε, θα σου στείλω κείμενο σε ένα μήνα, 45 μέρες. Τελικά μου γράφει μετά από 45 μέρες ότι δεν έχω γράψει τίποτα, δεν είμαστε καθόλου καλά, είμαι φρικαρισμένος, χίλια συγγνώμη μου λέει, αλλά δεν μπορώ. Το λέω όλο αυτό επειδή παρόλο που αφήνει αυτή την ευχάριστη αίσθηση πράγματι το βιβλίο, ήθελα να πω ότι δεν πρέπει να ταυτιστεί με μια ωραιοποίηση, μια αρωματικοποίηση της όλης κατάστασης της πάθησης. Αυτό, δεν ξέρω αν θέλει να πει άλλα κάτι του τούτου. Δεν το βρήκα καθόλου ρομαντικό και ότι το ωραιοποιεί, καθόλου. Το βρήκα πραγματικά αληθινό. Είναι συναρπαστικό, είναι... αλλά δεν ευχάριστο, έτσι. Όχι, ναι. Ασθενιστικό είναι. Γιατί καμία ασθένεια που συμβαίνει στο παιδί σου δεν είναι ευχάριστη και νομίζω και ένα βιβλίο για τον καρκίνο το ίδιο θα ήταν. Είναι ένα βιβλίο που το διαβάζεις και σου κόβεται η ανάσα, αλλά σου δίνει το βιβλίο το οξυγόνο να το ξαναδιαβάσεις. Αλλά μέχρι το τέλος είσαι με κομμένη ανάσα. Αυτό που διαπίστωσα
μετά και από συζητήσεις με την Άδα είναι ότι είναι ένα πράγμα να το διαβάζεις ως ένας άνθρωπος που δεν έχει επαφή με την πράξη, την καθημερινή βάση και τελείως διαφορετικό να το διαβάζεις έχοντας μια δημιουργική ας πούμε, ιδέα της κατάστασης. Την είχε ρωτήσει με συγκεκριμένα ότι είναι βαρύ, μου λέει δεν το θέλω. Σου λέω όχι, καθόλου, και το εννοούσα, δηλαδή δεν το έχω κοροϊδέψει. Ναι, το εννοούσε όντως. Μου έλεγε στα μηνύματα είναι τέλειο, είναι τέλειο, δεν είναι καθόλου βαρύ. Και του εξηγούσα και του έλεγα: Είσαι σίγουρος, δεν μ' αρέσει να διαβάζω βιβλία για τον αυτισμό, δεν μ' αρέσει να διαβάζω, να βλέπω ταινίες, δεν θέλω τίποτα. Όχι, είναι καταπληκτικό. Και μετά τον πήρα και του λέω: Είσαι καλά. Δεν πας καλά. Είναι πάρα πολύ βαρύ. Αλλά ένας άνθρωπος, όσο ευαισθητοποιημένος και να είναι, δεν μπορεί να το καταλάβει. Όπως και εγώ νομίζω ότι. Αν κάποιος γράψει ένα βιβλίο επειδή έπαθε καρκίνο στο στήθος και εγώ δεν το έχω πάθει, όσο και να θέλω, σαν γυναίκα που με αγγίζει πάρα πολύ ο καρκίνος του μαστού, μπορεί να μην το πλησιάσω. Νομίζω είναι φυσιολογικό. Μάζεψα διάφορα πράγματα για τον αυτισμό. Θα σας διαβάσω ένα έτσι για να αντίσω τη δική μου δημιουργία. Ο αυτισμός μας προσφέρει μια ευκαιρία να δούμε μια οπτική του κόσμου την οποία αλλιώς απλά θα προσπερνούσαμε. Ας μην προσπερνάμε ούτε τον αυτισμό, ούτε τους ανθρώπους που τον έχουν, ούτε και τις ανάγκες τις δικές τους περιβάλλοντός τους. Ευχαριστούμε πολύ, Κώστα, για την παρέμβαση. Ευχαριστούμε πολύ την Άννα, τη Δέσποινα, τον Άγγελο και όλες και όλους εσάς. Σαφώς βέβαια και το Πόλις Άρτ Καφέ. Καλό βράδυ από εμάς. Και τον πλέον εκεί.